ότι ήταν ο άνθρωπος που ήταν aggressive, έκανε ακατάλληλες ερωτήσεις σε ανθρώπους, είχε πιάσει πολλά. Συμφωνείτε ότι μέσα από την αυτοαναφορικότητά του ο Λιάγκας έκανε την πιο σωστή τοποθέτηση που έχω ακούσει το τελευταίο διάστημα για το θέμα αυτό. Ότι την επόμενη μέρα εννοείς θέλουμε να ξυπνήσουμε όλοι πιο αδύνατοι. Αναφερόμενο στον εαυτό του, που αυτό σημαίνει ότι δεν θίγει κανέναν, δεν προσβάλλει κανέναν, λέει την άποψή του με επίκεντρο τον εαυτό του. Για μένα ο Λιάγκας, και του βγάζω το καπέλο, έκανε την πιο ωραία τοποθέτηση που έχω ακούσει ποτέ. Εγώ θεωρώ ότι για τον Λιάγκα η τοποθέτηση. Μισό λεπτό, επιτρέψτε μου κάτι για να μην παρεξηγηθεί. Εγώ έκρινα το τηλεοπτικό κομμάτι ως άνθρωπος. Ναι, είναι τελείως διαφορετικό. Το λέω για να μην γίνει, γιατί κάτι λες και μετά γίνεται. Εγώ σε αυτό που λες, Ελεονόρα, διαφωνώ. Ο Λιάγκας, επειδή είναι παχής, χρησιμοποιεί τη λέξη χοντρός, δεν είναι τυχαίο, ξέρει πολύ καλά ελληνικά και όχι τη λέξη παχής, γιατί θέλει να είναι προβοκάτρος με την καλή έννοια όταν τοποθετείται. Επειδή λοιπόν ο Λιάγκας είναι χοντρός, όπως λέει ο ίδιος, με την αυτοαναφορικότητα λέει ναι, πραγματικά όλοι μας και όταν παίρνουμε κιλά θέλουμε να αδυνατήσουμε. Όλοι μας το πιστεύουμε. Δεν είναι αυτό το ζήτημα, ρε παιδιά. Συγγνώμη, γιατί σας έχει παρασύρει ο Γιώργος Λιάγκας. Το ζήτημα δεν είναι αν ο χοντρός θέλει να αδυνατήσει. Το ζήτημα που θίγουμε πλέον είναι αν ο παχής άνθρωπος μπορεί να ζει κανονικά όπως ζουν όλοι οι άνθρωποι. Αν μπορεί να υπάρχει, αν μπορεί να περπατά στον δρόμο, αν μπορεί να ντύνεται. Το ζήτημα δεν είναι αν ο παχής θέλει να δυνατήσει, αλλά αν έχει τα ίδια δικαιώματα και μπορεί να κάνει τις ίδιες δράσεις στη ζωή με τον αδύνατο. Γιατί δεν πρέπει να το φτάσει στην παρέση, ρε Λιάγκα. Πού προκύπτει αυτό. Πού προκύπτει αυτό. Το body shaming δεν έχει να κάνει με το τι αισθάνεται ένας παχής άνθρωπος. Το body shaming έχει να κάνει με τον τρόπο που τον κατακρίνει η κοινωνία, τον εγκλωβίζει η κοινωνία τον παχύ άνθρωπο και δεν του δίνει το δικαίωμα, όχι η κοινωνία, κάποιοι άνθρωποι, να έχει τις ίδιες δράσεις με τον αδύνατο. Όχι, δεν μου αρέσει ο Λιάγκας, παιδιά. Εγώ δεν κατάλαβα. Ο άνθρωπος με παραπανήσια κιλά, αρκετά παραπανήσια κιλά, δεν τους έχουν, δεν δυσκολεύονται σε τίποτα. Φοράνε ό,τι θέλουν, δουλεύουν όπου θέλουν, βγαίνουν όπου θέλουν, ταξιδεύουν. Δεν έχω δει να σκέφτομαι. Μα το body shaming, ποιο λέμε, ποιο είναι. Φυσικά και τα κάνουν. Κοίταξε, το body shaming, κατά τη γνώμη μου, και αυτό που είπε ο Λιάγκας, πολύ καλά βιωματικά το είπε και καλά έκανε και το είπε, αλλά έχει υποθεί και σε αυτό το τραπέζι και σε άλλες εκπομπές και γενικά εγώ δημόσια έχω ακούσει πάρα πολλές απόψεις σαν του Γιώργου, τις οποίες επικροτώ. Το body shaming έχει να κάνει με χυδαίους ανθρώπους που χρησιμοποιούν χυδαίες λέξεις να περιγράψουν την κατάσταση ενός ανθρώπου, ο οποίος μπορεί να είναι βαρύτερος από κάποιον άλλο, μπορεί να είναι ψηλότερος, μπορεί να είναι κοντύτερος. Το θέμα δεν είναι ότι εμείς αυτή τη στιγμή αναδιατυπώνουμε τις λέξεις. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που είναι βαρύς, είναι βαρύς. Δεν μπορείς να του πεις ότι είναι αδύνατος. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει λόγος να πεις ότι είναι βαρύς. Άρα λοιπόν, τι κρίνουμε. Κρίνουμε τι έχει στο μυαλό του και τι κρύβει στο μυαλό του ένας παχής που πολύ λογικά σκεπτόμενος και από μένα όταν παίρνω 3 κιλά και όχι 15 θέλω να δυνατήσω. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι πώς αντιδρούν κάποιοι και πώς κατακρίνουν έναν άνθρωπο που είναι παχής. Όχι, όχι. Κοντός, πολύ ψηλός. Είπε κάτι άλλο ο Γιώργος, ότι μέσα σε όλη αυτή τη δίνη του political correct, ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι δεν νιώθουν καλά με το πάχος τους. Για παράδειγμα, εγώ σκέφτομαι το πρωί αν θα φάω γιαούρτι με βρώμη το μεσημέρι και πάω και τρώω 10 μελομακάρονα. Όμως θέλω να αδυνατήσω. Ωραία, ναι. Επειδή υπάρχει αυτή η τάση, λίγο έχουμε μπερδευτεί και κάποιοι που δεν νιώθουμε καλά με τα παραπάνω κιλά μας και δηλώνουμε ότι νιώθουμε καλά γιατί πιστεύουμε ότι αν δεν το πούμε θα θίξουμε την κατάσταση. Υποκρινόμαστε, αυτό θες να πεις. Αυτό είπε ο Γιώργος, ότι υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν καλά και άνθρωποι που δεν νιώθουν καλά. Ναι, αυτολογοκρινόμαστε και κάνουμε εκπτώσεις στο λόγο, γιατί ο Γιώργος θα είπε έτσι όπως θα αισθάνεται ο κάθε άνθρωπος που μπορεί να είναι και κανονικός και θέλει να ξυπνήσει. Φαντάσου να μας έλεγε ο Λιάγκας να ασχολιόμασταν μαζί του. Πώς θα το κάνουμε αυτό το τζιν πια που δεν κλείνει μόλις φάσει το μελομακάρονο. Έχει κανείς πει ότι χαίρομαι πάρα πολύ που δεν χωράω στο τζιν μου. Μόλις το νιώσει αυτό παθαίνεις πανικό. Κάτι δεν πάθαινε πανικό. Παιδιά, εγώ πάντως απορώ γιατί συζητάμε τα αυτονόητα. Όχι εδώ εμείς. Γενικά έχουμε μπει σε μια κοινωνική. Εγώ νιώθω ότι ο κόσμος είναι λίγο μπερδεμένος. Ακριβώς. Χρησιμοποιεί και τη λέξη αποδοχή. Όταν λέμε αποδοχή, εννοούμε να αποδεχτούμε και αυτό που δεν μας αρέσει. Αυτό ακριβώς. Είναι αποδοχή. Όχι το να πιέσουμε. Καταλαβαίνετε. Δεν αισθάνεσαι ότι είμαστε σε μια κοινωνική δίνη αισθάνομαι, που συζητάμε τα αυτονόητα. Δηλαδή το αυτονόητο ποιο είναι. Ότι είσαι άνθρωπος. Είμαι άνθρωπος και πρέπει να οφείλω να σε σέβομαι και να με σέβεσαι. Οφείλουμε να συζητάμε και να λύνουμε τα θέματα. Ξύπνησε ένα πρωί η Μαρία και να τρελάθηκε.